Η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία γιατί η επάρκειά της μειώνει την πιθανότητα να εμφανιστούν πολλές παθήσεις. Ένα συχνό ερώτημα όμως που ακούω συνέχεια στο γιατρείο μου είναι πώς θα εξασφαλίσει κάποιος ότι έχει το μέγιστο της προτα... προστασίας από τη βιταμίνη D. Αρχικά να πούμε ότι η βιταμίνη D μπορεί να μετρηθεί στο αίμα αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι παρκές για να μας πει αν κάποιο έχει ικανοποιητικά αποθέματα βιταμίνης D στο σώμα του. Οι λόγοι είναι δύο. Αφενό, η εξέταση βιταμίνη D είναι μια εξέταση που δεν είναι και από τι πιο σταθερέ και αξιόπιστε που έχουμε. Και πολλέ φορέ βλέπουμε αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Επίσης, το φυσιολογικό δεν είναι πάντα το ιδανικό. Όμω η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική και αξίζει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να εξασφαλίσουμε ότι είναι φυσιολογική. Ο τρόπο για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε επάρκεια σε βιταμίνη D είναι να μετρήσουμε την παραθορμόνη στο αίμα. Η παραθορμόνη είναι μια ορμόνη που τα επίπεδα τη μειώνονται όταν υπάρχει επάρκεια σε βιταμίνη D στο σώμα. Άρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρουμε ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα τη παραθορμόνη που πρέπει να στοχεύουμε. Αν έχετε κάνει ποτέ εξέταση παραθορμόνη, είναι πολύ πιθανό να κυμαίνονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό όμω δεν είναι επαρκέ. Θέλουμε η παραθορμόνη να βρίσκεται στα ιδανικά επίπεδα. Για να το βρούμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε τι μελέτε που παρουσιάζουν τα ιδανικά επίπεδα παραθορμόνης για μέγιστη επιβίωση. Δηλαδή, πώ είναι η παραθορμόνη που μεγιστοποιεί τα χρόνια που θα ζήσουμε. Ευτυχώ υπάρχει μια μελέτη που εξετάζει αυτό ακριβώ. Σε αυτή τη μελέτη, φαίνεται ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η παραθορμόνη στο αίμα μα είναι τουλάχιστον 45. Άρα, στο ερώτημα πόση βιταμίνη D έχουμε ανάγκη, η απάντηση είναι αρκετή βιταμίνη D, έτσι ώστε η παραθορμόνη να είναι μέχρι 45. Σε περίπτωση που ο γιατρός σας πιστεύει ότι πρέπει να πάρετε βιταμίνη D σε συμπλήρωμα διατροφής, τότε καλό είναι να ξέρετε ποια είναι η συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που είναι ιδανική για να το πάρετε. Πατώντα το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, θα δείτε ποια είναι η ιδανική ώρα για να πάρετε τη βιταμίνη D. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.